Για τεχνικούς νομικούς λόγους, διεκόπη πριν καν αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου της μικρής Μελίνας Παρασκάκη το Δεκέμβριο του 2015, μετά από επέμβαση ρουτίνας, με κατηγορούμενη την αναισθησιολόγο που χειρίστηκε το περιστατικό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Η δίκη διεκόπη για τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς δύο δικαστές δήλωσαν κόλλημα, ενώ ορίστηκε άλλος πρόεδρος στη σύνθεση της έδρας. Δεν υπάρχει περίπτωση, καθώς, στο μέτρο που πουλάχιστον του δυνατού από πλευράς μας του νομικού και του ουσιαστικού, να συνενέσουμε σε οποιοδήποτε μεθοδευμένη ή μη αναβολή. Γιατί κάτι ακούστηκαν ότι οι γιατροί εκείνη την ημέρα θα έχουν εφημερία. Προέχει το καθήκον και υποχρέωση μαρτυρίας τους. Αρχιστείτε σε αυτά που σας είπε ο προλαλήσαντας ο δικηγόρος μου. Είμαστε εξοργισμένοι. Γιατί λόγω διεκόπη, Διότι ήταν πρακτικό το ζήτημα της σύνθεσης του δικαστηρίου. Δήλωσαν κόλλημα δύο δικαστές, αναπληρώνονται από έναν τρίτο δικαστή, ο οποίος δεν είχε προφανώς λάβει γνώση της υποθέσεως. Θα ετοιμαστεί και θα εκδικαστεί η υπόθεση κανονικά την επόμενη Παρασκευή. Η Μελίνα θέλει δικαίωση, δήλωσε εξοργισμένος ο πατέρας, με τους συγγενείς να φωνάζουν ντροπή στο άκουσμα της διακοπής της υπόθεσης. Εδώ είναι να γίνει ένα μνημόσυνο για τη Μελίνα αυτό το δικαστήριο. Περιμένω να δικαιωθεί η ψυχούλα του παιδιού μου. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον εισαγγελέα τον κύριο Θεοφανίδη. Μια άρτια δουλειά η οποία δείχνει την τραγική αμέλεια που είσαι στο αποτέλεσμα θάνατο του παιδιού μου, τη κατηγορουμένη. Σε δικαστήριο εδώ. Εμείς από αυτά που ακούμε μέσα. Κάθε μέρα να πούμε στον τάφο και κλαίνε. Που είναι μέσα στο δικαστήριο, οι υπεύθυνοι και αυτοί που είναι να μιλήσουν, βγάλανε τον εαυτό του απ' έξω, δώσανε καινούρια ημερομηνία, χωρίς να βγάλουν κανένα πόρισμα. Και θα πάμε στην καινούρια ημερομηνία και πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η κοροϊδία. Ο συνήγορος της οικογένειας Παρασκάκη, Γιώργος Κοκοσάλης, έκανε σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουν σε οποιαδήποτε μεθοδευμένη ή μη αναβολή, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες και άλλων γιατρών. Επειδή κατά την κρίση της υπεράσπισης της κατηγορίας προκύπτουν ποινικές ευθύνες και άλλων ιατρών, οι οποίοι θα αναφερθούν κατά την πορεία της διαδικασίας και επειδή η υπόθεση 28 Δεκεμβρίου του 20 παραγράφεται όσον αφορά τις ποινικές ευθύνες αυτών που δεν έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Το ποιος ευθύνεται αυτή τη στιγμή θα το κρίνει το δικαστήριο. Το ποιος παραπέμπεται το έχει αποφασίσει ο κύριος εισαγγελέας δια του κατηγορητηρίου. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι σε θέση να πω και δεν λέω γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα αν ευθύνονται οποιοδήποτε άλλοι. Στις υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, το δικαστήριο αναζητά το ιατρικό σφάλμα. Στην παρούσα υπόθεση, σας διαβεβαιώνουμε ότι τέτοιο σφάλμα δεν υπήρξε. Την απουσία ιατρικού λάθους δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο πόνος των γονέων, ούτε η ανθρώπινη ψυχολογική ανάγκη να αποδοθεί σε κάποιον ευθύνη, ανέφερα μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους η συνήγορη υπεράσπιση της κατηγορούμενης Γιώργος Τιακάκης και Αλεξάνδρα Σπανάκη. Τα παιδιά που χάσαν το παιδί τους. Από το πρωί οι παιδιά το είχαν κανονίσει και ξέρανε ότι το πρωί η εισαγγελέας δεν θα ήταν παρούσα.